Το λεκανοπέδιο βρίσκεται στα πρόθυρα του κόκκινου συναγέρμου. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας γεμίζουν, αλλά κάποιοι εξακολουθούν να αγνοούν τον κορονοϊό. Προκλητικά, ακόμη και παράνομα. Ώρα 10 το πρωί σε Κυριακάτικο Παζάρι στον Πειραιά επικρατεί το διαχώρητο. Τι κι αν οι εμποροπανήγυρες δεν επιτρέπονται, πλανόδι έχουν στήσει πάγκους. Και δεκάδες άτομα περνούν από μπροστά. Κάποιοι σπρώχνονται και ο ένας βρίσκεται πάνω στον άλλον. Όλοι είναι χωρίς μάσκα. Κάποιοι λοιπόν αποφάσισαν να λειτουργήσουν παρά τις απαγορεύσεις και αρκετοί ήταν εκείνοι που επισκέφτηκαν το παζάρι χωρίς κανένα μέτρο προφύλαξης. Ο κόσμος σειραίει στους πάγκους για να ψωνίσει. Κάποιοι φορούν μάσκα, κάποιοι άλλοι όχι. Μερικοί φοράνε, μερικοί δεν φοράνε. Στις 10 Αυγούστου 24 ασθενείς βρίσκονταν διασωληνωμένοι. Στις 10 Σεπτεμβρίου υπήρξε εκτείναξη στους 49 για να υπάρξει διπλασιασμός μόλις ένα μήνα αργότερα. Η Αθήνα είναι στο 3. Σωστά. Και το lockdown είναι στο 4. Έτσι. Άρα δεν απέφθουμε πάρα πολύ. 7 στους 10 διασωληνωμένους βρίσκονται στην Αττική, όπου έχουν απομείνει μόλις 38 κενές κλίνες. Αυξάνουμε, διπλασιάζουμε τις μέθ μας. Κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα δίνουμε παραπάνω δυνατότητες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από αύριο τίθεται σε ουσιαστική εφαρμογή και ο υγειονομικός χάρτης ασφάλειας με τα μέτρα που λαμβάνονται αυτόματα, αναλόγως με το επίπεδο επικινδυνότητας, στο οποίο εντάσσεται κάθε περιφέρεια. Στο πορτοκαλί βρίσκονται αυτή τη στιγμή η Αττική, η Αχαΐα, τα Ιωάννινα και αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας, όπου από αύριο όλοι θα πρέπει να φορούν μάσκα σε εσωτερικούς χώρους εργασίας, αλλά και όπου παρατηρείται συνωστισμός. Η εστίαση θα λειτουργεί με πληρότητα στο 50%. Ενώ τίθεται ανώτατο όριο ένα τραπέζι στα 4 άτομα, προβλέπεται τηλεργασία στο 40%, τίθεται ανώτατο όριο συναθρήσεων 9 ατόμων με μάσκα, η χρήση της οποίας είναι υποχρεωτική στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ προβλέπεται όριο 4 ατόμων στα γιόταχη και 2 στα ταξί. Είχε αρκετό, ναι, ήταν τίγκα. Και οι αστυνομικοί τι σας είπανε? Ένα φύγμα από εκεί. Γιατί δεν θα φάμε 150 ευρώ πρώτα. Δεν αψηφούν τα μέτρα όμως μόνο στην Αττική. Στην Πάτρα, που επίσης ισχύουν περιοριστικά μέτρα για ακόμη ένα βράδυ, σκαλάκια και πλατείες γέμισαν από κόσμο. Και μόλις αστυνομικοί εμφανίστηκαν, οι νέοι απλώς μεταφέρθηκαν μερικά μέτρα παραπέρα.